κρινάρια και τρεις όλα τα φάει και τις γερασιές τρώνε και τα πάντα. Πρόβλημα μεγάλο. Θα δείτε στο δρόμο κάτω χιλιάδες κάποιες να περπατάνε. Μετά τους κούμους και το μαλάκι, όπως αποκάλυψε πρόσφατα η Κρήτη TV, εκατομμύρια κάποιες έχουν ζώσει 7 μέχρι στιγμής χωριά και του Δήμου Αμαρίου στο Ρέθυμνο. Μέρονας Μεσονήσια, Ελένες Γερακάρη, καθώς και Πλατάνια, Φουρφουράς και Κουρούτες στον Ορεινόγκο του Ψιλορίτη βρίσκονται σε κατάσταση πολιορκίας, με το μαύρο εχθρό να καταπίνει σε χρόνο ρεκόρ δασόδης εκτάσεις, δημιουργώντας σκηνικό καταστροφής. Και εμείς έχουμε εδώ έξω από το χωριό που είναι μεγάλα δέντρα. Τριγιάδες που λέμε και είναι κάποιες. Είναι πολύ άσχημο γιατί έχουν καταστραφεί τελείως τα δέντρα, δεν έχουν φύλλα, είναι λες και είναι φθινόπωρο. Και είναι οικολογική καταστροφή θα έλεγα. Και πέρυσι και φέτο. Αν γίνει και του χρόνου μπορεί να ξαραθούν κιόλας. Ο μαύρος αειδιαστικός επισκέπτης πέρα από τα δάση της περιοχής έφτασε και μέχρι το κημητήριο του Μέρωνα, όπου τα περισσότερα μνήματα έχουν καλυφθεί με κάποιες. Απεγνωσμένοι κάτοικοι των χωριών του Αμαρίου φτάνουν σε σημείο πέρα από τις αυλές των σπιτιών τους να καθαρίζουν και τους τάφους των συγγενών τους από τις κάμπιες, για να τους ξαναβρούν όμως την ίδια κατάσταση την επόμενη μέρα. Και όλα αυτά την ώρα που οι κάμπιες παρελάβουν ανενόχλητες ακόμα και στο επαρχιακό δικό δίκτυο. Ένα μαύρο χαλί στο δρόμο. Ένα μαύρο λάσιμο χαλί. Είμαστε υπερβολικά ανήσυχοι διότι έχει επεκταθεί σε πολλά χωριά. Ειδικά στα Μεσονήσια, οι εικόνες που κατέγραψε η Κρήτη TV είναι αποκαρδιωτικές. Τεράστιοι δρύες και πρίνοι μοιάζουν σαν να έχουν παραδοθεί στην πυρά. Μέχρι στιγμής, στις προτιμήσεις της κάμπιας δεν είναι τα ελαιόδεντρα και τα μπέλια, καθώς προτιμά τα καρποφόρα δέντρα όπως αμυγδαϊές, καρυδιές, μυϊές και κερασιές. Εγώ που έχω χωράφει προς τα εκεί, στα δέντρα τα καρποφόρα δηλαδή. Αμυγδαλιές και καρυδιές έχει πάει και εκεί. Έχει κάνει και σε αυτά τα δέντρα καταστροφή. Οπότε αν πιάσει πιο κάτω που είναι όλο καρποφόρα δέντρα θα χαλάσει και τα καρποφόρα δέντρα. Σε πολλές κερασιές έχουν κάνει μεγάλη ζημιά. Σιμιλιές έχουν κάνει ζημιά. Ορισμένα δέντρα τρώνε το φύλλωμά τους. Κάποιες πιο πολύ χτυπάνε, μπορώ να πω, τους δρύς και τους πρίνους. Όταν όμως θα έχουν κάνει όλη τη ζημιά στα δέντρα αυτά, τότε θα καταλήξουν και πάνε και στις κερασιές, πάνε στις μιλιές και οπωσδήποτε θα πρέπει να ληφθεί μέρημνα και γι' αυτό. Ανήσυχος ο Δήμαρχος Αμαρίου επικοινώνησε με το δασαρχείο. Οι ειδικοί του υπέδειξαν το κατάλληλο σκεύασμα και με τη βοήθεια των δημοτών του ξεκίνησαν τους ψεκασμούς, με τα αποτελέσματα όμως να μην είναι και τόσο ενθαρρυντικά. Έχουμε ξεκινήσει, δεν μπορώ να πω ότι τα αποτελέσματα είναι και τόσο ενθαρρυντικά. Υπάρχει μια μείωση. Μπορώ να πω, αλλά δεν λύνει το πρόβλημά μέσα. Όπως μας έχουν πει βέβαια, είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει ξεκινήσει τώρα περίπου 30 μέρες, σε καμιά δεκαριά μέρες, έτσι λένε τουλάχιστον οι επιστήμονες, ότι θα σταματήσει. Ο Παντελής Μουρτζανός έχει ήδη ζητήσει από την περιφέρεια να γίνει κατάλληλη προετοιμασία και συντονισμός του κρατικού μηχανισμού, ώστε να προλάβουν το κακό την επόμενη χρονιά.